Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, πριν ξεκινήσω, θα παρακαλούσα να αφαιρεθεί ακόμα, αν είναι δυνατόν, και από τον χρόνο μου. Μέσα σε αυτό το δηλητηριασμένο, δεν θα χρησιμοποιήσω το κλισέ τοξικό κλίμα της παιδικής κακοποίησης, που έφτασε μέχρι και την Κιβωτό του ΝΟΕ. Αστειεύομαι. Χρησιμοποιώ σαρκαστικά τη λέξη Κιβωτός του ΝΟΕ, γιατί πια δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη λέξη Κιβωτός στις μέρες μας. Ούτε τη λέξη παπάς του, τη λέξη ράσο. Δεν έχει μείνει. Κολυμπηθρόξυλο όρθιο, θα έλεγε η γιαγιά μου, άμα ζούσε. Υπάρχει μία λεπτομέρεια που σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν είναι δυνατόν σήμερα να δώσετε εντολή σε μπουλντόζες να τον κρεμίσει. Στη δομή της Κιβωτού, της περιού Ο Λόγος, στην Ήπειρο, για οποιονδήποτε έμφρονα άνθρωπο που έχει δει στη ζωή του μία εικόνα, μία εικόνα. Δεν έχει δει ούτε ντοκιμαντέρ, ούτε έχει μελετήσει, η είσοδος του κτηρίου από πάνω έχει την επιγραφή της Κιβωτού του κόσμου με σίδερα, γραμματοσυρά, αισθητική, ίδια με το Auschwitz. Ίδια με το Auschwitz. Τρέμω να σας πω τη λέξη Arbeit, που δεν ξέρω και γερμανικά πώς το λένε. Ξέρω στις υπόλοιπες γλώσσες. Είναι δείγμα της νοοτροπίας και της αισθητικής. Να έχεις παιδιά που είναι σε πρόβλημα και να μπαίνουν σε μία δομή με όψη της εισόδου το Auschwitz. Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο. Να το γραμμίσετε. Βάλτε μια επιγραφή με νέον, μοντέρνα. Βάλτε ό,τι θέλετε. Δεν με ενδιαφέρει. Πριν κάνετε οτιδήποτε με τα διοικητικά συμβούλια και τα χίλια δυο. Δεύτερον, θα ήθελα το πρώτο θέμα να σας ζητήσω να μου απαντήσετε. Είναι τώρα κατατέθηκε ο προϋπολογισμός σήμερα. Πανηγυρικά, σωστά. Σωστά. Δεν γίνεται. Εσείς ξέρετε, εγώ δεν έχω προλάβει να τον δω. Εκ των πραγμάτων θα τον δούμε τώρα αναλυτικά, πέρα από το σχέδιο του προϋπολογισμού, τι λεφτά θα πάνε στους αναπήρους. Τι κονδύλιο προβλέπετε. Διότι αυτή τη στιγμή η ανάπηρη είναι τσακισμένη. Δεν μπορεί, δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος πάνω σε αυτή τη γη που θα μου πει ότι η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, η δεκαετία των μνημονίων στην πλάτη και η κρίση έχει επιπτώσει σε όλους. Δεν υπάρχει έμφρον άνθρωπος που δεν θα μου πει ότι η επιβάρυνση σε ανθρώπους με αναπηρία είναι εξ ορισμού, λογικά, πρακτικά, φυσικά, αφύσικα, μεταφυσικά, πείτε το όπως θέλετε, επιβαρυντική. Είναι στα πρόθυρα της εξόντωσης. Έχουμε πολύ συγκεκριμένα αιτήματα. Πάρα πολύ συγκεκριμένα και παραδείγματα. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Η εξαθλίωση έχει κάνει ανθρώπους, κύριε Πρόεδρε, με 8 δέκατα όραση. Για να μπορέσουν να επιζήσουν, γιατί τα 300 ευρώ επίδομα δεν φτάνουν, να δουλεύουν σε δουλειές όπου παίζουν τη ζωή τους και τη ζωή των αλλωνών κορώνα γράμματα. Θέλετε να σας φέρω να δείτε άνθρωπο με 8 δέκατα να δουλεύει σε μεταλλουργείο? Γιατί μόλις πω τη λέξη μεταλλουργείο, καταλαβαίνει ο κόσμος. Φαντάζεστε άνθρωπο με 8 δέκατα όραση στην οικοδομή? Τι κίνδυνοι μπορεί να υπάρχουν? Αλλά είναι επιβίωση. Ο άλλος πρέπει να ζήσει. Είναι δυνατόν να έχει κοπεί σήμερα, στις μέρες μας, το επίδομα στα ανάπηρα παιδιά που χάσαν τον γονιό τους? Και να καλύπτεται από την ορφάνια, δια της συντάξεως του γονιού, το επίδομα? Σας ζητάμε το που αναφέρετε αύριο, το πρωί. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Μα αύριο. Το 10% και το 11% του πληθωρισμού, η αύξηση στο ηλεκτρικό και στα 1.200, έχουμε αναπήρους με κομμένο το ηλεκτρικό. Ο κύριος Σόιμπλε είναι σε αναπηρική καρέκλα. Και έβγαλε οδηγίες να φοράμε 4 πουλόβερ. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ακόμα κουνιέμαι. Αύριο το πρωί μπορεί να μην κουνιέμαι. Αλλά άμα κάνει κρύο, θα βάλω 3 πουλόβερ και θα αρχίσω να κάνω μικρά πηδηματάκια μες στο σπίτι. Ο ανάπηρος τι θα κάνει? Υπάρχουν πληθώρα πραγμάτων τα οποία είναι απαιτητέα. Ένα από αυτά χρειάζεται φέτος που θα δοθεί αυτό το επίδομα. Επίδομα ο Θεός θα το κάνει, τέλος πάντων. Το χαρτζηλικάκι για να περάσουν οι αδύναμες τάξεις του πληθυσμού τις γιορτές. 250 για τον ανάπηρο δεν φτάνουν. Κάντε το για τους ανάπηρους χιλιάρικο. Για να καλύψουν και τις ζημιές. Τα κομμένα ηλεκτρικά. Τους ρυθμισμένους λογαριασμούς εκ των πραγμάτων. Επεκτείνετε το επίδομα, κυρία Υπουργέ, μπορείτε, 100 ευρώ γενικά και οριζόντια. Έχετε τη δυνατότητα. Έχετε με, αυτό, με βάση αυτά που λέτε εσείς από την κυβέρνηση για την ενίσχυση. Ωραία, θα δώστε το και εκεί που δεν το δίνετε. Δεν μπορεί να μην παίρνουν επίδομα αναπηρίας ή κοφή από 18 μέχρι
85 ετών στην εποχή μας. Και μην μου πείτε ότι το καλύπτουνε με εργασία γιατί έχει γίνει συμπερίληψη. Δεν έχει γίνει συμπερίληψη και θα σας τα πω στη δευτερολογία μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με το αρχικό σχόλιο της κυρίας Κανέλη. 3,5 χρόνια τώρα η ίδια, το Υπουργείο, η κυβέρνηση φωνάζουμε. Αποϊδρυματοποίηση. Το φωνάζουμε μόνοι μας, δεν το φωνάζουμε όλοι μαζί. Δεν το φωνάζετε και οι 300 όλοι μαζί. Θέλω πραγματικά και σήμερα, ας είναι μια μέρα ενότητας, όλοι μαζί πρέπει να φωνάζουμε υπέρ της αποϊδρυματοποίησης. Το ξέρω ότι η ίδια είστε υπέρ της αποϊδρυματοποίησης, με τον λόγο και με τις πράξεις σας, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι να είμαστε ενωμένοι σε αυτό. Πραγματικά. Και μάλιστα, μου λέτε πως όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί όταν εδώ πέρα έχουμε φέρει και έχω φέρει σχετικές τροπολογίες σε διαφορετικά νομοσχέδια, έτσι ώστε να τροποποιήσουμε τον 4538, 14 διαφορετικές φορές, ο οποίος είναι ο νόμος για την ιδιοκτησία και την αναδοχή, δεν ήμασταν όλοι μαζί σε αυτό. Όταν προσπαθούμε να ενισχύσουμε νομοθετικά τους κοινωνικούς συμβούλους, που είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός του κράτους, που δυστυχώς ή όχι είναι αποκεντρωμένος για να ελέγχει όλες τις κοινωνικές δομές, δεν είμαστε όλοι μαζί σε αυτό, στην αυστηροποίηση του καθηκοντολογίου των κοινωνικών συμβούλων. Όταν ερχόμαστε εμείς εδώ και ζητούμε στους 300 να ψηφίσουν να έχουμε έναν κοινωνικό λειτουργό υπεύθυνο παιδικής προστασίας μέσα σε κάθε δομή, πάλι και σε αυτό δεν ήμασταν και 300 μαζί. Ακόμα και στο Λευκό Ποινικό Μητρό που θέσαμε ως απαραίτητη προϋπόθεση για όλους όσοι εργάζονται, ούτε σε αυτό δεν ήμασταν και 300 μαζί. Οπότε δεν μπορούμε να ερχόμαστε μαζί μόνο στα δύσκολα και να λέμε πού είναι η πολιτεία, γιατί δεν είμαστε εδώ όλοι μαζί ούτε στο ρυθμιστικό επίπεδο. Και με ξέρετε, το φωνάζω από την πρώτη στιγμή για το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών, το έχω κάνει προσωπική μου σημαία και σημαία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Τώρα, κυρία Κανέλη, για την ερώτησή σας, γιατί με την παιδική προστασία εγώ παθιάζομαι. Χωρίς καμία επιφύλαξη ή δισταγμό, συμφωνούμε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης οφείλουμε ως πολιτεία και ως κοινωνία να στρεφόμαστε προς τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Αυτοί είναι που κινδυνεύουν, αυτοί είναι που κατά κύριο λόγο έρχονται αντιμέτωποι με τις καταστροφικές επιπτώσεις του πληθωρισμού, της ενεργειακής κρίσης. Το κάνουμε 3 χρόνια και το κάνουμε και τώρα. Το κάναμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το κάνουμε κατά τη διάρκεια αυτού του οδυνηρού πολέμου που έχει ανοιχτεί σε όλη την Ευρώπη. Μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο, και έχω εδώ και τον αρμόδιο υπουργό, τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, επιχειρούμε να περιορίσουμε τις οδυνηρές πραγματικά συνέπειες της ενεργειακής κρίσης. Εν όψη της πανδημίας έχουν ήδη δαπανηθεί περί τα 43 δισεκατομμύρια για τη στήριξη των οικογενειών και των επιχειρήσεων. Αντίστοιχα, το κόστος για την υποστήριξη της ενεργειακής κρίσης μέσα στο 2022 θα ανέλθει στα 12,5. Εδώ είναι ο Υπουργός, θα με διορθώσει τα νούμερα, αν τα έχω κάπου λάθος. Θα ανέλθει στα 12,5 δισεκατομμύρια, με το 80% αυτό να κατευθύνονται στην επιδότηση λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο ίδιο πλαίσιο αυξάνονται και όλες οι συντάξεις, 7,5%. Εν όψη των αλλεπάλληλων κρίσεων, ξεκίνησαν από το Δεκέμβριο του 2021 επίσης, όσον αφορά τώρα στο δικό μας Υπουργείο. Θα μου δώσετε ούτε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, οι έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις για τους χαμηλοσυνταξιούχους, τους ανασφάλιστους υπερήλικες, τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού, τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, τους δικαιούχους του επιδόματος αναπηρίας. Και στο πλαίσιο αυτό, στο πλαίσιο των 2 έκτακτων επιχορηγήσεων που έχουν λάβει, των 2 έκτακτων επιδομάτων μέσα στο 2022, το άτομο με αναπηρία, ο συμπολίτης μας με αναπηρία, με συγχωρείτε, έχει λάβει σχεδόν ένα επίδομα παραπάνω, κατά μέσο όρο 450 ευρώ, βάσει των έκτακτων επιδομάτων που δώσαμε μέσα στο 2022 και μόνο. Ωστόσο, τα προβλήματα με τα οποία διαχρονικά έρχονται αντιμέτωποι τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους, χρειάζονται λύσεις οι οποίες είναι ολιστικές. Δεν βάζω στην άκρη την επιδοματική πολιτική. Δεν την βάζω και ξεκίνησα με αυτήν λέγοντας ότι όχι μόνο δεν έχουν κοπεί επιδόματα, αλλά έχουν δοθεί και έκτακτες ενισχύσεις. Όμως, η λύση δεν είναι μόνο τα επιδόματα. Η λύση είναι οι ενεργητικές πολιτικές, οι οποίες και ενδυναμώνουν το άτομο με αναπηρία και του επιτρέπουν να συμμετέχει ισότιμα στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας και, πολύ σημαντικά, αυξάνουν και το διαθέσιμο εισόδημά του, μειώνοντας τα έξοδα τα οποία έχει σήμερα. Και τι θέλω να πω με αυτό. Προσωπικός βοηθός. Ο προσωπικός βοηθός είναι μια έμεση οικονομική ενίσχυση. Είτε γιατί ο άνθρωπος ο οποίος έχεις ήδη στην οικογένειά σου δεν είναι πια ο προσωπικός σου βοηθός, έρχεται κάποιος επαγγελματίας να το κάνει. Άρα μπορεί να μπει στην αγορά εργασίας και να συνεισφέρει στο διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού, είτε επειδή κάποιος ο οποίος προσλάμβανες από την δική σου τσέπη
Γιατί το δικό σου εισόδημα τώρα μπορεί να καλύπτεται από το κράτος. Κλείνω με αυτό. Κάρτα αναπηρίας. Σήμερα έρχομαι, τώρα που μιλάμε, από το δελτίο τύπου που δώσαμε, από την συνέντευξη τύπου, με συγχωρείτε, που δώσαμε για την ηλεκτρονική κάρτα αναπηρίας. Θεσμοθετήθηκε το 96. Σήμερα είναι σε λειτουργία. Δεν θα κάνω εδώ πέρα ανάλυση προθέσεων. Και δει σε προσωπικό επίπεδο. Και θα σας πω ότι η πραγματικότητα δεν μπορεί να σας επιτρέψει να καλυφθείτε πίσω από το ότι δεν είμαστε όλοι μαζί. Ειδικά στο θέμα των αναπήρων. Δεν θα σας το επιτρέψω εγώ. Και θα σας πω γιατί θα σας το επιτρέψω. Πολύ καλοπροαίρετα. Έχει μειωθεί 50-70% η ενίσχυση για τεχνολογικά βοηθήματα στους αναπήρους. Την ίδια ώρα τα τεχνολογικά αυτά βοηθήματα, τα τεχνικά βοηθήματα, από μέλος μέχρι οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, έχουν πάρει την άγουσα προς τα πάνω, διότι υπάρχει ακρίβεια και στα υλικά, το πρωτογενή. Ένα. Δεύτερον, οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ που ήταν ανάπηροι ήταν 14%. Τώρα είναι 5%. Εσείς τι νομίζετε ότι έχει συμβεί? Ότι πεθάνανε? Ότι έχουμε λιγότερες αναπηρίες στη χώρα? Ή ότι μπήκαν εκείνα τα κριτήρια που κόψανε τις συντάξεις της αναπηρίας? Έχω να σας πω επίσης κάτι άλλο. Λέτε για τις δομές δεν μπορείτε να κατηγορήσετε ούτε στο όλοι μαζί, ούτε έξω από το όλοι μαζί. Μονάχο ότι είναι το κουκουέ να ορίεται εδώ και δεκαετίες επί δεκαετιών ότι η υπόθεση των αδυνάμων δεν μπορεί να είναι υπόθεση ΜΚΟ και ιδιώτη. Δεν γίνεται. Όταν ο αδύναμος πέσει στα χέρια του ιδιώτη και κρέμεται από την καλή του προέλευση, από το ήθος του, από το ύφος του και από τα λεφτά της φιλανθρωπίας γύρω-γύρω, εξορισμού υποδουλώνεται στις ορέξεις. Αν οι ορέξεις είναι καλές, θα λέμε ότι είναι καλή η δομή. Αν οι ορέξεις είναι κακές, θα είναι κακή η δομή. Και ο έλεγχος είναι μηδενικός. Εσείς λέτε να είμαστε όλοι μαζί. Πού να είμαστε όλοι μαζί? Για την προστασία του παιδιού, άμα θέλετε να σας τα πω και έτσι, στο Δήμο Αθηναίων υπάρχουν 2 μόνιμοι υπάλληλοι και 4 να παρακολουθούν τα παιδιά. Με πρόβλημα. Στο μεγαλύτερο Δήμο της χώρας. Με τα επικινδυνότερα κτίρια που υπάρχουν για να ζουν και να εκπαιδεύονται ανάπηροι εκεί. Θέλετε να σας πω και ένα άλλο νούμερο? Ξέρετε πόσοι ασφαλισμένοι τυφλοί δουλεύουν στη χώρα, κυρία Υπουργέ? Ξέρετε πόσοι είναι οι ασφαλισμένοι που δουλεύουν, που έχουν πραγματικά συμπεριληφθεί? Και σας μιλάω για την τυφλότητα, γιατί η τυφλότητα είναι η πλέον κοινωνικοποιημένη από τις μορφές των αναπηριών. 100. Μόνον 100. Πριν από 10 χρόνια ήταν 1000 που δουλεύανε. Σήμερα δουλεύουν 100 ασφαλισμένοι τυφλοί. Και είναι οι τυφλοί που θα μπορούσαν να δουλεύουν στη χώρα 3000. Το 1/300 δουλεύει. Επομένως, πώς μπορούμε να μιλάμε για αυτό το πράγμα? Σκούπες παράγουν στο φάρο των τυφλών, παράγουν τις σκούπες, τα σάρωθρα. Αυτό το λέω για να με ακούσουν και οι βουλευτές, να με ακούσετε κι εσείς, να με ακούσει και ο κύριος υπουργός που κάθεται δίπλα σας και όλους που κάθονται από την άλλη μεριά, η Βουλή η ίδια για τις παραγγελίες. Σάρωθρα. Φτιάχνουν οι τυφλοί σκούπες. Αυτές τις σκούπες, τις ξέρετε, τις ψάθινες, και που είναι καλή για τους εξωτερικούς χώρους. Δουλεύουν 9 άτομα. Έχουν ακριβήνει και τα υλικά, γιατί ήταν από την Ουκρανία και είναι τώρα ο πόλεμος και πάει λέγοντας. Κάνουν παραγγελίες, 2-3 δήμοι γύρω από το φάρο τυφλών. Έχει επίσης καλό από εκεί. Ξέρετε πόσοι μπορούσαν να δουλεύουν εκεί και δεν υπάρχουν χρήματα για την στοιχειώδη μισθοδοσία τους και για τον τρόπο να καλυφθούν τα υλικά? 40. Όταν έχω 100 τυφλούς στους 3.000 να εργάζονται. Όταν έχω παιδιά που δεν παίρνουν επίδομα με κοφότητα. Όταν υπάρχουν οι χρονίως πάσχοντες, στους οποίους θα μπορούσατε να το επεκτείνετε αυτό. Όταν δεν έχουμε ξεκάθαρα νούμερα πόσοι πέθαναν από τους αναπήρους μέσα στο γενικό νούμερο των υποκειμένων νοσημάτων. Γιατί χρόνιες αρρώστιες που προκαλούν και προξενούν αναπηρίες και ελλείψεις στη λειτουργικότητα των ανθρώπων εμφανίζονται ως υποκείμενα νοσήματα και πολλές φορές αφορούν και πολύ νεότερους ανθρώπους. Επομένως, αυτή τη στιγμή το επίδομα πρέπει να αυξηθεί άμεσα. Και να μην το συνυπολογίζετε με τα χαριστικά τιμολόγια για κάποιους. Δεν φτάνουν. Η ουσία είναι η σύνταξη ενός αναπήρου δεν μπορεί να πέφτει κάτω από τα 600 ευρώ. Δεν γίνεται, είναι κάτι που μπορούμε να το συμφωνήσουμε. Μπορεί να γίνει αντιληπτό. Δεν θα είναι έξοδο. Ωραία, το ένα χιλιάρικο για τις γιορτές, για να καλύψει τις ελλείψεις του προηγούμενου χρόνου, δεν θα έβρισκε μισόν άνθρωπο εδώ μέσα ακόμα και αν τον φέρνατε εκτάκτως στη συζήτηση του προϋπολογισμού για να εκταμιευθεί.
ούτε και η αύξηση κατά 100 ευρώ του επιδόματος αναπηρίας. Το να μην το κόβετε σε αυτούς που πέθαναν οι γονείς τους επίσης. Γιατί οι γονείς τους φέρναν στα παιδιά, πέρα από τη σύνταξη που παίρνουν τώρα τα παιδιά, και όλη εκείνη τη ζωή και την ποιότητα της ζωής που συνεπαγόταν το μεγάλωμα των παιδιών με αναπηρία. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κανέλη, ευχαριστώ. Με βάση αυτά, για να πάμε όλοι μαζί, πρέπει να μην είμαστε δέσμοι των ολίγων ιδιωτών που εμφανίζονται ευεργετούντες, ενώ στην πραγματικότητα είναι και παραμένουν ανεξέλεγκτοι, χωρίς το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό το οποίο απαιτείται. Ωραία, από κρατικές δομές, μικρές, ωραίες, είτε αυτό αφορά στους αναπήρους, είτε αφορά στα παιδιά τα οποία σήμερα μιλάμε για κακοποίηση και είναι στον δρόμο. Κανείς δεν θα διαφωνήσει. Αλλά χωρίς τη στελέχωση και χωρίς το ανθρώπινο δυναμικό, το επιστημονικό και ευθύνη του κράτους, δεν θα μπορούμε να ζητάμε τα ρέστα από τη διαστροφή. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, κυρία Κανέλη. Οποιοδήποτε μήκος του βίου. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βουλευτά, έχετε σε έναν άνθρωπο που νομίζω τον αναγνωρίζετε κι εσείς, που το μόνο που δεν κάνει είναι να κρύβεται πίσω από τις ευθύνες του. Και μάλιστα θεσμικά και ρυθμιστικά έχω φροντίσει μέσα από τις τροπολογίες που έχουμε περάσει και τους νόμους σαν Υπουργείο, έτσι ώστε να είμαστε όλοι ακόμη περισσότερο υπόλογοι ως προς την διαχείριση ατόμων που μένουν στη συγκεκριμένη περίπτωση σε κλειστές δομές, έτσι ώστε να διασφαλίζουμε το βέλτιστο συμφέρον των πιο ευάλωτων, διότι βρίσκονται σε κλειστές δομές ακριβώς επειδή είναι πλέον ευάλωτοι. Τώρα, όσον αφορά στα δημόσια ιδρύματα, γιατί θέλω να σταθώ σε αυτό και ναι, δεν είναι κομμάτι της ερώτησής σας, αλλά είναι κάτι το οποίο είπατε. Όσον αφορά στα δημόσια ιδρύματα, υπάρχει αυτό το οξύμορο, αν θέλετε, η δική μας η κυβέρνηση, το δικό μας το Υπουργείο, να προσπαθεί... Παρακαλώ, μη διακόπτετε, κυρία Κανέλη, παρακαλώ. Παρακαλώ, μη διακόπτετε. Δημόσια δομή, δημόσιο ίδρυμα, ελάτε. Ακόμα και ρυθμιστικά, δυστυχώς, οι διαφορές δεν είναι ιδιαίτερες, δυστυχώς. Ακόμα μιλάμε για ιδρύματα και πρέπει να το λέμε, ναι. Ακόμα μιλάμε για ιδρύματα. Στη χώρα μας έχουμε ακόμα ιδρύματα. Δεν είναι δομές, είναι ιδρύματα. Γι' αυτό τα παιδιά, αλλά και τα άτομα με αναπηρία, πρέπει να τα βγάλουμε από αυτά. Τα βγάζουμε πώς? Με στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, τα βγάζουμε μέσω της υιοθεσίας, τα βγάζουμε μέσω της αναδοχής. Και έχουμε ενισχύσει όλους αυτούς τους θεσμούς και έχουμε δημιουργήσει και τα πρώτα. Ήδη τρέχει η πρώτη στέγη μη αυτόνομης διαβίωσης για εφήβους, για να μην είναι ιδρυματοποιημένοι επειδή δεν έχουν διαφορά. Μα όμως μου κάνετε μορφασμούς και εγώ δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί με αποσυντονίζετε, καταλάβατε, κύριε Κανέλη. Θα προσπαθήσω να επανέλθω και να μην αποσυντονίζομαι. Λοιπόν, τα δημόσια ιδρύματα κάνουν 3 στις 4 υιοθεσίες που γίνονται στη χώρα μας. Τα δημόσια ιδρύματα είναι 3 στα 4 στη χώρα μας. Από τα ιδρύματα που έχουμε, από τις 84 δομές παιδικής προστασίας που έχουμε, οι 3 στις 4 είναι ιδιωτικές. Από τις υιοθεσίες που γίνονται, οι 3 στις 4 έρχονται από το 1/4 των ιδρυμάτων. Οπότε εκεί, γι' αυτό ακριβώς, και εδώ πέρα γι' αυτό λέω και δεν προσπαθώ να ρίξω καμία μπάλα πουθενά, γι' αυτό ακριβώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε όλοι μαζί πάνω από τον ελεγκτικό μηχανισμό, τις προδιαγραφές και τους κανόνες λειτουργίας όλων αυτών των δομών. Την παρένθεση αυτή την έκανα όχι επειδή είμαι ιδιαίτερα παθιασμένη με την παιδική προστασία, την παρένθεση αυτή την έκανα διότι ερωτήθηκε κάτι από εσάς και στην πρωτολογία και στην δευτερολογία σας. Τώρα, για να πάμε στους αναπήρους, επιτρέψτε μου να σας πω τα εξής. Επιτρέψτε μου να σχολιάσω κάποιες παραμέτρους του ερωτήματός σας. Το ερώτημά σας, με συγχωρείτε, αναφέρεται στη μείωση κατά 80.000, κατά 80.000, έτσι, ούτε 8, ούτε 80, 80.000 ατόμων που λαμβάνουν αναπηρικό επίδομα. 2 πράγματα εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω. Πρώτον, ότι τα κριτήρια με τα οποία αποδίδονται τα επιδόματα δεν έχουν αλλάξει σε κανέναν μα κανέναν βαθμό. Δεν υπάρχει απόκληση ούτε 1/100 πάνω στα κριτήρια με τα οποία δίνονται τα επιδόματα. Και δεύτερον, ότι αυτή η μείωση κατά 80.000 ατόμων, την οποία περιγράφεται για το αναπηρικό επίδομα, πραγματικά με βρίσκει έκπληκτη, γιατί δεν ξέρω από πού έκλεισα την πληροφορία αυτή. Όμως, αυτό μπορώ να σας πω, είναι ότι όχι μόνο δεν μειώθηκαν οι ωφελούμενοι των αναπηρικών επιδομάτων, όχι μόνο δεν μειώθηκαν κατά 80.000, αλλά από τον Ιούλιο του 19 μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΠΕΚΑ, οι δικαιούχοι των αναπηρικών επιδομάτων έχουν αυξηθεί κατά 39.000. Ευχαριστώ.